Λοιπόν, παιδιά, ψάρεμα μετά από πολύ καιρό, λόγω υποχρεώσεων και μιας ασθένειας περίπου 10 ημερών και παραπάνω, 2 εβδομάδων. Έχω πάνω από μήνα να πάω για ψάρεμα, ίσως 40 μέρες. Πώς έχει η ιστορία αυτή? Όλη η παρέα πάει για ψάρεμα, έχει πάει για ψάρεμα, πήγε χτες, προχτές, είχε πάει και την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουν πιάσει τα πάντα, μικρά, μεγάλα, πολύ μεγάλα. Νικολάη, για σένα πάει αυτό, και τη δεκάκυλη. Όλα σχεδόν catch and release. Και ζήλεψα, όπως και να το κάνουμε. Σήμερα είχα ένα κενό, πρωί δουλειά, απόγευμα δουλειά. Είχα ένα καιρό γύρω στις 5 ώρες. Άμα βγάλω τη διαδρομή που ήρθα και που πρέπει να γυρίσω, περίπου 3,5-4 ώρες καθαρό ψάρεμα. Δεν ήθελα να το χάσω. Καιρός καλός, λίγο συννεφιά που και που, αλλά θερμοκρασία ανοιξιάτικη ή φθινοπορεινή. 18 βαθμούς είχε νωρίτερα, τώρα που έχει αρχίσει και πέφτει λίγο ήλιος μπορεί να έχει 17-16. Πολύ καλή θερμοκρασία. Έχω πάρει κάποια τεχνητά εδώ και πολύ καιρό και δεν τα είχα ψαρέψει, και από ό,τι φαίνεται δεν το περίμενα, γιατί χειμώνας δεν ευνοεί το LRF, τα νερά είναι και πάρα πολύ τραβηγμένα αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, τα ψάρια που έπιασα σήμερα εγώ δεν τα έχω ξαναπιάσει σε ένα ψάρεμα τόσα πολλά μόνος μου. Παρέα, ναι, okay, έχουμε βγάλει και περισσότερα, αλλά μόνος μου τόσα πολλά και τόσο ωραία ψάρια, όχι, δεν το περίμενα. Και είναι σίγουρο ότι και το καλάμι, το Twitcher και τα ψαράκια που δοκίμασα, τα Minnow, το γαβράκι, το χειρόβαφο, το λιθρινάκι, αυτό το χρώμα το κοραλί, και το μελανούρι, αυτά τα τρία δοκίμασα, όλα είχαν αποτέλεσμα. Και το λιθρινάκι, θα δείτε πως το έχασα το λιθρινάκι, αλλά εντάξει, το ευχαριστήθηκα, πέρασα πολύ όμορφα, έκανα και λίγο ψάνιο χειμερινό, βοήθησε η θερμοκρασία και ο καιρός. Πρέπει να ξαναβραχώ για να πάω στο αυτοκίνητο τώρα που το σκέφτομαι. Έως πάντων, θα βραχούμε λίγο και θα πάμε. Σας αφήνω, καλή θέαση. αυτός είναι ένας ωραίος αργός. Αυτός είναι ένας ωραίος αργός. Με το γαβράκι, αν δεν κάνω λάθος. Δείτε εδώ ψάρι. Δείτε εδώ ψάρι. Λοιπόν, κάτσε να το μετρήσουμε και να το απελευθερώσουμε στα γρήγορα, γιατί δεν έχω σκοπό να κρατήσω ψάρι. Λοιπόν, πάμε. Ο σαργός είναι 30 εκατοστά. Θα μπορούσα πάρα πολύ εύκολα να τον κρατήσω. Πάρα πολύ ωραίο ψάρι και πάρα πολύ τυχερό. Οπ. Έφυγε ο κύριος. Μπράβο. Καλό. Τι είναι αυτό το τόσο μαχητικό? Σαργός τέρας νούμερο 2, αλλά λίγο μικρότερος. Λίγο μικρότερος ή το ίδιο μέγεθος? Ρεμπάσκης ο ίδιος. Λοιπόν, κάτσε. Τώρα εσένα σε φοβάμαι. Δεν θέλω να χτυπηθείς πολύ, αλλά φοβάμαι ότι θα... Ωραία, σε πιάσα με το χέρι. Δεν πειράζει. Δείτε εδώ, δόντια. Παναγία μου. Έλα, 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 έλα. Έλα, έλα. Πάλι με το γαβράκι. Ψαράκι, γαβράκι. Εσένα δεν θα σε μετρήσω, γιατί μου φαίνεται ότι είσαι το ίδιο ή λίγο μικρότερος από τον άλλον. Το ίδιο ή λίγο μικρότερος. Πάμε κατευθείαν να σε αφήσω προς τα πίσω, από εκεί που ήρθα. Δείτε εδώ μία λεπτομέρεια. Ασημή σημάδι και από τη μία και από την άλλη. Λοιπόν, πάμε, προσεκτικά, να μην γλιστρήσουμε και να σε αφήσουμε. Οπ, παραλίγο. Εδώ είσαι, κάπου λίγο πιο βαθιά, εδώ. Έφυγες. Φύγε πρώτα στα ριχά και μετά κατάλαβα ότι πήγε ανάποδα. Πολύ ωραία ξεκινήσαμε. Εντάξει, έχω πιάσει δύο σαργούς που θα μπορούσα να κρατήσω κανονικά μέσα σε... Πόση ώρα ψαρεύω? Μέσα σε μισή ώρα. Και εντάξει, θα μπορούσα να σταματήσω εδώ και να πω μια χαρά είναι το ψάρεμά μου. Αλλά έχω λίγη ώρα ακόμα και θα συνεχίσω. Λοιπόν, τα νερά είναι τραβηγμένα και αυτό κάπως με ευνοεί να κάνω βολτούλες πάνω στα βράχια χωρίς να βραχώ. Ευτυχώς μέχρι στιγμής. Έχω βάλει Έβαλα λίγο το μελανουράκι. Είχα το γαβράκι. Έπιασα δύο πολύ ωραία ψάρια. Ας αλλάξουμε λίγο. Να δούμε. Ανάκτηση αργή. Εδώ μπροστά είδα κάτι. Να και ένας πιο μικρός σαρβουδάκος που χτύπησε εδώ μπροστά στο κενό ανάμεσα στους βράχους. Μωράκι. Και μπροστά σε αυτούς που έβγαλα πριν. Τον αφήσουμε. Θα σε αφήσω εδώ όπως είσαι. Ουπ. Πετάρισε και στον αέρα. Σήμερα έχεις αργούς τέρατα. Πω. Δείτε σαργό. Δείτε σαργό. Με το λιθρινάκι. Λιθρινί, ναι. Το κόκκινο πορτοκαλί. Το ροζουλί. Ψαράκι. Εσύ, αυτός είναι τεράστιος. Αυτός είναι τεράστιος, αυτό θα το μετρήσω. Κάτσε να δούμε. Όψε όρι, σου πιάσα το πτερίγιο ανάποδα. Κάτσε να δούμε εδώ πόσος είναι. Λοιπόν, πάμε να τον απελευθερώσουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Πάμε. Εδώ θα πατήσω μέσα. Θα τον απελευθερώσουμε. Λοιπόν. Έφυγε. Λίγο. Με τις μπάντες. Αλλά έφυγε. Πού πήγε ρε? Κάτω εδώ είναι ακόμα. Κάπου προσανατολισμένος. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει θέμα. Καλά είναι. Ας να τον ακολουθήσω λίγο. Τον έχασα, πήγε στα βαθιά. Άντε μπράβο. uscire file. Πάλι καλά που είμαι σε παραλία, δες εδώ. Τι είναι αυτά τα κουτούκια σήμερα ρε φίλε. Κάτι αντίστοιχο έπιασα και πριν και μου φύγε γιατί δεν είχε αγκιστρωθεί καλά. Δες εδώ ψάρι. Ωρε φίλε. Πίστευτο. Είδε ψάρι. Αυτό είναι ότι με έχισε. Μάλλον. Πάλι μέσα. Πάλι μέσα. Τα ψάρια το μήκος δεν είναι μεγάλα, αλλά είναι, δείτε πάχος, δείτε πάχος, κουτούκια κανονικά. Φύγε. Άξιζε το ψάνιο για να περάσω να έρθω εδώ. Χειμερινό ψάνιο. Σαργός. Αλλά μικρούλη σχετικά σε σχέση με τους άλλους που έπιασα. Με το λιχρινάκι. Άντε μικρούλη μέσα. Πολύ βαθιά ήρθε αυτός. Κάτσε να ρίξω ακόμα πιο βαθιά. Αλλά από εκεί. Να δούμε. Πώς αλλάξει η τύχη μας. Αυτό ήρθε μαζί μου και δεν το κατάλαβα καν. Κι άλλος σαν τον προηγούμενο. Πόσους αργούς έχω πιάσει σήμερα. Αυτός από τη μύτη. Παρά λίγο να χτυπήσουμε το τεχνητό. Μάλλον κάτι κάνουν τα ψαράκια, ξέρω εγώ. Κάτι κάνει το τεχνητό. Να και ένα σκάλωμα που γλιτώσαμε. Φαγωμένο όλο το παράμαλο, κακώς έριξα. Και κακώς έριξα μετά τον πρώτο σαργό. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Προφανώς και δεν φαίνεται. Είναι πολύ λεπτό το παράμαλο. Αλλά είναι φαγωμένο τουλάχιστον 4-5 δάχτυλα. Τελικό ψήμο και ξανά. Τι ώρα είναι? Έχω ακόμα 15-20 λεπτά. Θα κόψω, θα δέσω και θα ρίξω ορισμένες. Ω, ακόμα πιο ψηλά. Και εδώ πάνω, και εδώ πάνω. Έχει. Θα το κόψω αρκετά και θα το ξαναδέσω. Λοιπόν, αλλάξαμε παράμαλο. Βάλαμε το λιθρινάκι μας. Και πιάσαμε ένα σαργό. Ωραία φίλε, έφυγε. Κάτσε, γιατί έπιασα. Είμαι τυχερός και άτυχος μαζί. Πρώτον, εντάξει, έφυγε, δεν μας πειράζει γιατί θα το απελευθέρωνα. Τινάχτηκε το τεχνητό. Ευτυχώς που δεν ήρθε πάνω στα μούτρα μου. Έπιασα το καπέλο. Λίγο πάλι. Έχω την εντύπωση ότι... Ας θα ξεμπλέξουμε λίγο εδώ το... Έχω την εντύπωση ότι έχω πέσει πάνω στη φωλιά των σαργών και το ψαράκι δεν αστιεύεται. Εδώ τώρα τα νερά είναι λίγο πιο βαθιά. Θα δούμε τι αποτέλεσμα θα βγάλουμε και εδώ. Έχω αρχίσει και φοβάμαι λίγο σήμερα. Έχω βγάλει ψάρια σε οτιδήποτε βάθος μέχρι στιγμής. Πολύ ριχά, βαθιά, με πέτρες. Με άμμο, από αμμουδιά, έχω φέρει ψάρια. Πραγματικά από παντού. Και σκέφτομαι, εδώ που είναι λίγο πιο βαθιά, μη χτυπήσει κάτι μεγάλο και... Και κλαίμε το τεχνητό. Να ο σαργός. Μικρούλης. Ακολούθησε. Εδώ τα νερά είναι πιο βαθιά. Πιο βαθιά και από ένα βράχο πριν. οπότε αφήνω λίγο το τεχνητό να πατώσει παραπάνω. Αφήνω λίγο το τεχνητό να πατώσει παραπάνω για να ρισκάρω να βρω κάποιο ψάρι. Και έγινε αυτό που φοβόμουν. Βρήκα κάτι πολύ μεγάλο. Με το που το κόντραρα κόπηκε. Πάει το λιθρινάκι μας. Πάει το λιθρινάκι μας.